Ευρωπαϊκός Σύμβουλος, ο κύριος Βαλιάνος. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε, κύριε Βαλιάνο. Καλησπέρα σε όλους. Σας ευχαριστώ. Επιφυλάσσουμε στη συνέχεια της κουβέντας μας για ένα γενικότερο πολιτικό σχόλιο. Αφού όμως δούμε λίγο αυτό το θέμα, ποιες είναι οι τελευταίες εξελίξεις που υπάρχουν όσον αφορά τους δασικούς χάρτες, κύριε Βαλιάνο? Καταρχήν να πούμε περισσότερο ότι αυτό το θέμα είναι πέρα από πολιτικό, είναι και εξόχως νομικό, και αν θέλετε και με την ιδιότητά μου του δικηγόρου θα μπορούσα να πω ορισμένα πράγματα, γιατί επίκειται η ανάρτηση των δασικών χαρτών. Mm-hmm. Φανταστείτε λοιπόν, και βλέπω ότι, και καλά κάνετε και παίρνετε αυτή την πρωτοβουλία, γιατί βλέπω ότι οι πολίτες της χώρας δεν είναι ενημερωμένοι ακόμα για αυτό το πολύ σημαντική εξέλιξη, η οποία έχει νομοθετηθεί ήδη από το 2010. Τροποποιήθηκε ο νόμος προσφάτως και σε μέρες, σε λίγους μήνες, θα έχουμε την ανάρτηση των δασικών χαρτών. Τι δασικοί χάρτες? Φανταστείτε ένα μάτι, έναν δορυφόρο να σαρώνει όλη την επικράτεια, την ελληνική επικράτεια, και ότι σύμφωνα με την δασική νομοθεσία θεωρείται ότι το 1945 ή το 2007 που έγιναν δύο αεροφωτογραφίσεις της χώρας μας, κρίνεται ως δασικό, τότε αυτό θα πρέπει ως τέτοιο μονίμως και παγίως να χαρακτηριστεί, και φυσικά εξ αυτού του λόγου, σύμφωνα με το τεκμήριο υπέρ της κυριότητας του δημοσίου, κάποιοι συμπολίτες μας θα χάσουν την ακίνητη ιδιοκτησία τους ενδεχομένως. Ανεξάρτητα από το αν υπάρχουν τίτλοι ή όχι πάντα. Στην συγκεκριμένη περίπτωση λοιπόν, οι δασικοί χάρτες θα κρίνουν μόνο τον χαρακτήρα της έκτασης. Ναι. Αν είναι γεωργικός, mm-hmm, ή αν είναι δασικός. Δεν θα κρίνουν την κυριότητα. Όμως έρχεται ως επόμενο βήμα ότι εκ του νόμου προκύπτει, αν μια έκταση κριθεί δασική, λειτουργεί ένα τεκμήριο, μια απόδειξη εκ των προτέρων ότι είναι δημόσια και δημόσια η έκταση, και θα πρέπει μετά ο πολίτης με δικιά του ευθύνη και με δικές του ενέργειες, δαπάνες δικαστικές, να αποδείξει ότι αυτό το ακίνητο ανήκει στην ιδιοκτησία του. Βέβαια, ξαναλέω, οι δασικοί χάρτες ως διαδικασία θα μιλήσουν μόνο για τον χαρακτήρα των εκτάσεων βασικά, όχι για την κυριότητα. Μα μπορεί κάποιος να κρατήσει την κυριότητα του μία έκθεση η οποία είναι δασική, που σημαίνει, ναι, ότι ανήκει στο δημόσιο. Εδώ πρόκειται να ανοίξουν, φαντάζομαι, τεράστιες αντιδικίες μεταξύ ιδιωτών και δημοσίου. Είναι πολύ καλά έτσι όπως το φαντάζεστε. Αναλογιστείτε ότι εάν αυτό το ζήτημα αφορά απλούς πολίτες που έχουν ένα χωράφι κληρονομικό ή μια ιδιοκτησία οπουδήποτε, και αν είναι εκτός σχεδίου πόλεως, θα πρέπει όλοι να διερευνήσουν μέσω της ανάρτησης των δασικών χαρτών εάν αυτό το 1945 είχε μέσα δασική βλάστηση. Από πού προκύπτει αυτό? Προκύπτει από την αεροφωτογράφηση που είχε γίνει το 1945. Όμως ανατρέξτε ιστορικά στη συγκεκριμένη εκείνη περίοδο. Η Ελλάδα έβγαινε από έναν πόλεμο, από τη γερμανική κατοχή, και έμπαινε σε έναν καινούριο πόλεμο, τον εμφύλιο πόλεμο. Οι περισσότεροι Έλληνες είχαν εγκαταλείψει τους αγρούς τους στη χρονική εκείνη περίοδο, και οι αγροί, αν δεν καλλιεργηθούν, είναι πολύ εύκολο να φυτρώσει εκεί δασική βλάστηση. Αυτό δυστυχώς λειτουργεί υπέρ του να χαρακτηριστεί μια έκταση δασική, και φυσικά να υπάρχουν όλα τα επακόλουθα τα οποία είπαμε. Ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο ενδεχόμενο δεν ξέρω αν υπάρχει. Δεν υπήρξαν μετά από το 45 περίοδοι που δόθηκαν, έγινε διανομή αγροτικής γης προς καλλιέργεια, ναι, για εκείνες, και τη βιωσιμότητα λοιπόν, ολόκληρων οικογενειών. Ακριβώς. Σε εκείνες τις περιπτώσεις, οι οποίες πάλι δεν έχουν κριθεί οριστικά σύμφωνα με τον νόμο τι θα γίνει, προφανώς και το ελληνικό κράτος έχει κάνει διανομές για αγροτική καλλιέργεια. Εκεί, εάν η εικόνα του αγρού το 1945 και το 2007 εμφανίζεται κανονικά ως με αγροτική μορφή, τότε δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα. Αν όμως σε μία από αυτές τις δύο χρονικές στιγμές ο αγρός εμφανίζεται να έχει δασική βλάστηση, τότε ο ιδιοκτήτης μπαίνει σε περιπέτειες, και δυστυχώς το ελληνικό κράτος δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα ούτε και τις εκτάσεις που το ίδιο μοίρασε για αγροτική αποκατάσταση στους Έλληνες πολίτες. Κύριε Βαλιάνο, προϋπολογίζεται οικονομικό όφελος για το δημόσιο από την εξέλιξη των δασικών χαρτών και από το τι θα περάσει στο δημόσιο? Καταρχήν να πούμε ότι μπήκαμε κατευθείαν στο ζουμί των προβλημάτων. Το να αναρτηθούν οι δασικοί χάρτες
θεωρώ ότι είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη προς την θετική του πλευρά για την χώρα μας. Φανταστείτε ότι πρέπει κάποια στιγμή το ελληνικό κράτος, οι Έλληνες πολίτες, οι τόσο πολλοί αναμενόμενοι επενδυτές που θα έρθουν στην Ελλάδα να επενδύσουν τα χρήματά τους, να γνωρίζουν εκ των προτέρων σε τι είδους χαρακτήρα γη πάνε να ακουμπήσουν την επένδυσή τους. Αυτό μέχρι στιγμής η Ελλάδα δεν το έχει. Καλά, δεν όλα πειράζει. Δεν το δώσαμε βοσκοτόπια για τηλεοπτικές άδειες. Δεν τίθεται θέμα. Φανταστείτε επίσης ότι οι δασικοί χάρτες αποτελούν το προήμιο για να δημιουργηθεί κτηματολόγιο σε κάθε περιοχή. Βέβαια, σε πολλές περιοχές στην Ελλάδα έχει προηγηθεί το κτηματολόγιο και από τη δασική χάρτα. Κάτι που είναι απαράδεκτο νομικά. Όμως νομίζω στη Σικιά της Χαλκιδικής έχει γίνει κάτι τέτοιο. Υπάρχουν σε περιοχές της Χαλκιδικής. Και στον Πολύγυρο έχει κλείσει το κτηματολόγιο και στη Σικιά και σε άλλες περιοχές. Ενώ υπάρχουν θέματα και στους δύο Δήμους που προαναφέρουμε. Τεράστια θέματα. Ειδικά στο Δήμο Πολυγύρω υπάρχουν τεράστιες εκτάσεις εκχερσώσεων, όπου εκεί οι αγρότες από το 1945 και μετά, όπως είπαμε, η Ελλάδα έβγαινε από τον πόλεμο, τους έδωσε το κράτος την άτυπη οδηγία, εκχερσώστε για να καλλιεργήσετε, να μπορέσετε να ζήσετε. Αυτή όμως η καλλιέργεια κράτησε την Ελλάδα στα πόδια της, δημιούργησε αγροτικό εισόδημα και έβαλε την, ακόμα και αν θέλετε, την εθνική οικονομία σε ένα δρόμο και την οδήγησε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί αποδείξαμε ότι έχουμε δικό μας αγροτικό προϊόν. Και σήμερα, μετά από όλα αυτά τα χρόνια όπου έχει δημιουργηθεί δικαιολογημένη πεποίθηση στον πολίτη ότι μπορεί να καλλιεργεί τον αγρό τον οποίο είχε εκχερσώσει παλαιότερα, έρχονται οι δασικοί χάρτες και ανατρέπουν όλη αυτή την ιστορία. Έχει ξεκαθαρίσει το ελληνικό κράτος τι είναι δάσος, κύριε Βαλιάνο? Σας πληροφορώ ότι ταλαιπωρούνται ακόμα και τα ανώτατα κυρωτικά δικαστήρια της χώρας, τα διοικητικά εφετεία και το Συμβούλιο της Επικρατείας, για να ξεκαθαρίσει την έννοια του δάσους. Έχουν υπάρξει κατά καιρούς ορισμοί και υπάρχει σήμερα ένα κλίμα. Κοιτάξτε λίγο, η προστασία του δάσους είναι συνταγματική επιταγή. Δεν πρέπει αυτό να ξεφεύγει της προσοχής μας. Απλά υπάρχει η διάκριση ότι όπου υπάρχει συμφέρον για την εθνική οικονομία μπορούν να υποχωρήσουν οι δασικές διατάξεις ενώπιον του συμφέροντος για την προαγωγή της εθνικής οικονομίας. Εθνική οικονομία λέγοντας τώρα στην προκειμένη περίπτωση για το δημόσιο. Φυσικά, μιλάμε και όχι και για τους ιδιώτες. Δημόσιο, αλλά και για τους αγρότες. Φανταστείτε ότι η αγροτική οικονομία είναι ένα τεράστιο κομμάτι του πλούτου της Ελλάδας και ενδεχομένως θα πρέπει να προστατευτεί. Ενδιαφέρει το ελληνικό κράτος αν κάποιοι ιδιοκτήτες τέτοιων εκτάσεων χάσουν ακόμη και τις επιδοτήσεις τους και δεν καλλιεργήσουν ποτέ ξανά? Πιστεύω ότι ενδιαφέρει το ελληνικό κράτος αυτή την. Το ενδιαφέρει, δεν μπορεί να μην είναι έτσι. Μου δίνετε την ευκαιρία να σας πω ότι όταν θα αναρτηθούν οι δασικοί χάρτες, αντίγραφο των δασικών χαρτών θα κοινοποιηθεί στον ΟΠΕΚΕΠΕ, η οποία είναι η Γενική Αρχή Πληρωμών των Επιδοτήσεων των Αγροτικών, που σημαίνει ότι αν εκεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ δει ότι τα αγροτεμάχια, οι αγροί που τόσα χρόνια επιδοτούνταν, ξαφνικά αποδεικνύεται ότι ήταν δασικοί, προφανώς και θα κόψει επιδοτήσεις πολλών εκατομμυρίων ευρώ και θα βρεθεί και ο αγροτικός κόσμος σε απόγνωση, αλλά φυσικά και η χώρα μας υπόλογη έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί επιδοτούσε αγροτεμάχια τα οποία δεν ήταν επιλέξιμα. Τώρα, προφανώς πρέπει να ξεκαθαρίσει πολύ καλά σε εθνικό επίπεδο όλη αυτή η ιστορία πριν φτάσει εκεί που είναι να φτάσει. Έχετε απόλυτο δίκιο. Βλέπετε μια αγωνία στον τόνο της φωνής μου, γιατί ξαναλέω ότι οι πολίτες δεν είναι ενημερωμένοι για αυτό που έρχεται. Και θεωρώ ότι πέραν των αγροτών, οι οποίοι θα αντιμετωπίσουν το κυριότερο πρόβλημα, γιατί η γη είναι το αντικείμενο της δουλειάς τους, και ο κάθε ένας πολίτης που διαθέτει ένα αγροτεμάχιο εκτός σχεδίου πόλεως θα πρέπει, όταν θα αναρτηθούν οι δασικοί χάρτες, να προστρέξει σε ειδικούς, σε δασολόγους, σε μηχανικούς, σε δικηγόρους, προκειμένου να ενημερωθεί καταρχήν πώς έχει χαρακτηρίσει το ελληνικό δημόσιο την έκτασή του και αν αυτή τελικά κινδυνεύει. Δεν θα ειδοποιήσει το κράτος τον πολίτη, ο πολίτης πρέπει να ενημερωθεί για την ανάρτηση των δασικών χαρτών? Δεν θα ειδοποιηθεί ο κάθε πολίτης χωριστά. Μάλιστα. Θα γίνουν ενημερώσεις, θα αναρτηθούν στο διαδίκτυο στη σελίδα του ΙΠΕΚΑ.
Και ο νόμος λέει ότι με κάθε πρόσφορο μέσων θα πρέπει να ενημερωθούν οι πολίτες αυτής της χώρας για την επικείμενη εξέλιξη. Βλέπω ότι θα υπάρξει φυσικά η διαδικασία των ενστάσεων, να μην πανικοβάλλουμε τους ανθρώπους. Είναι όμως πολύ σύντομη, είναι μόλις 60 μέρες από την ανάρτηση των δασικών χαρτών και δεν ξέρω ποιος θα προλάβει και ποιος, αν οι επιτροπές θα καταφέρουν να βγάλουν όλο αυτόν τον φόρτο και τον όγκο των ενστάσεων. Σας κάνω μια πρόβλεψη ότι στη Χαλκιδική οι ενστάσεις θα ξεπεράσουν τις 15.000. Άρα φανταστείτε τι φόρτος θα πέσει σε επιτροπές και βέβαια αν όλα αυτά δεν μπορέσουν να ευδοκιμήσουν θα πρέπει, είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση, ο καθής που αποδεικνύει αγροτικό επάγγελμα να μπει κατόπιν στη διαδικασία της εξαγοράς αυτών των ακινήτων, το οποίο προβλέπεται στην ελληνική νομοθεσία με κάποιο τίμημα το οποίο σήμερα είναι ακριβό και δεν θα συμφέρει τον αγρότη να προβεί σε αυτή την κίνηση, όμως δίνεται μια μάχη ακριβώς σε πολιτικό είναι, επίπεδο. Δεν είναι βάση της γης και το κόστος σήμερα των νόμος, αντικειμενικών σήμερα, αξιών και σήμερα παράδειγμα. Ο νόμος διακρίνει τις περιπτώσεις αυτές σε δύο πτυχές. Η μία είναι όσα εκχερσώθηκαν μέχρι το 1975, που είναι καθιερώθηκε το Σύνταγμα το 1975 και όσα αγροτεμάχια εκχερσώθηκαν μετά το 1975. Για τα πρώτα 75 μπορεί να αποκτήσει τίτλο κυριότητας ο αγρότης, εφόσον αποδείξει ότι εκχερσώθηκε πρώτο 75, καταβάλλοντας το 1 τρίτο της αντικειμενικής αξίας του αγρού συν το μισό της αξίας του δάσους που καταστράφηκε. Φανταστείτε ότι υπάρχουν καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Την αξία του δάσους ποιος την καθορίζει? Υπάρχει αλγόριθμος στον νόμο που λαμβάνονται υπόψη η δασική βλάστηση που καταστράφηκε. Φλωρίδα, Πανίδα και ακριβώς τα λοιπά. Όλα αυτά, μέχρι και το, η διάβρωση του εδάφους λαμβάνεται υπόψη, αλλά και πολλά άλλα. Κύριε Μαλιάνο, αντιλαμβάνεστε βέβαια ότι εδώ χτίζουν βίλες πάνω σε δάση, έχουν καταστρέψει ολόκληρες εκτάσεις και θα βρεθούν τώρα ξαφνικά αγρότες που έχουν ίσως το μόνο τους εισόδημα να πληρώνουν και να βασίζονται σε ένα αγόρισμα. Να σας δώσω μόνο ένα παράδειγμα. Αν κληθεί κάποιος αγρότης στον Πολύγυρο να αγοράσει ένα στρέμμα γης το οποίο έχει εκχερσωθεί πρώτο 1975 και να αποκτήσει τίτλο κυριότητας, θα πρέπει να πληρώσει το 1 τρίτο της αντικειμενικής αξίας αυτού του αγρού, που είναι περίπου γύρω στα 400 ευρώ, συν το μισό της αξίας του δάσους που θα κυμαίνεται γύρω στα 700 όλη αξία, το μισό 350 ευρώ. Φανταστείτε ότι μπορεί να ανέλθει η αξία το στρέμματος του αγροτεμαχίου, το οποίο καλλιεργεί εδώ και χρόνια, σε 700 με 800, σε άλλες περιπτώσεις αν είναι ποτιστικός ο Λεώνας, 1200 για ένα στρέμμα. Είναι καταστροφή για τον αγροτικό κόσμο. Είναι σε εξέλιξη πολλές παρεμβάσεις και συζητήσεις, ακόμα και από εμάς προς τα Υπουργεία, για να μειωθεί το τίμημα, γιατί η πρόβλεψή μας είναι ότι δεν θα μπορέσουν να τελεσφορήσουν ιδιαίτερα η διαδικασία των ενστάσεων και θα πρέπει να πάνε οι αγρότες στη διαδικασία της εξαγοράς. Και από εκεί και πέρα, εάν δεν μειωθεί το τίμημα ώστε να μπορέσουν οι αγρότες να αποκτήσουν ουσιαστικά, να ξανααγοράσουν αυτή την γη την οποία καλλιέργησαν όλα αυτά τα χρόνια με τον κόπο τους και την ιδρώτα τους και στήριξαν την ελληνική αγροτική οικονομία, θα έχουμε στην Ελλάδα ζωφερές εξελίξεις. Το κτηματολόγιο είναι παγωμένο από αυτή την κατάσταση, επηρεάζει? Όχι, δεν είναι παγωμένο. Δυστυχώς θα έπρεπε, είπαμε, να ολοκληρωθεί αυτή η κατάσταση και μετά το κτηματολόγιο να μπει στην διαδικασία. Το κτηματολόγιο σε άλλες περιπτώσεις περπατάει, σε άλλες όχι. Έχει δημιουργήσει πλήστα όσα προβλήματα στους Έλληνες πολίτες. Το ελληνικό δημόσιο, υπερβάλλοντας τον εαυτό του, προβάλλει δικαιώματα σε πλήθος εκτάσεων και αναγκάζει τους πολίτες να προστρέχουν σε επιτροπές και δικαστήρια για να δικαιωθούν. Και φανταστείτε ότι σε όλους σχεδόν τους νόμους, με έμφαση στην Χαλκιδική, πολλές εκτάσεις κατέχονται από ιδιώτες χωρίς τίτλους. Οι δασικοί χάρτες αποτελούν και αν σε ποιο βαθμό την περιφέρεια και το περιφερειακό συμβούλιο, κύριε Βαλιάνου? Δεν είναι ένα θέμα που άπτεται της τοπικής αυτοδιοίκησης καταρχήν. Είναι θέμα κεντρικής πολιτικής κοινής και θέμα των υπουργείων. Όμως η περιφέρεια με πρωτοβουλία ορισμένων από τους περιφερειακούς συμβούλους. Υπηρεσίες της περιφέρειας μπλέκονται? Όχι. 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 Ορισμένες θα εμπλακεί ενδεχομένως της αποκεντρωμένης διοίκησης, οι διευθύνσεις δασών, τα δασαρχεία κτλ. Εκεί λοιπόν θα, με πρωτοβουλία ορισμένων από εμάς τους περιφερειακούς συμβούλους, θα συζητηθεί το θέμα στην επερχόμενη, συνεδρίαση προσεχώς του Περιφερειακού Συμβουλίου,
και θα προσπαθήσουμε να εκδώσουμε μια απόφαση την οποία θα προωθήσουμε στο κεντρικό συνδικαλιστικό μας όργανο, την ΕΝΠΕ, την Ένωση Περιφερειών, και από εκεί με κάθε επισημότητα και κάθε δυναμισμό προς τα αρμόδια Υπουργεία, τους υπηρεσιακούς και πολιτικούς παράγοντες, ώστε να οριοθετηθούν ορισμένες από τις πληγές αυτού του νόμου που αφορούν κυρίως στα διαδικαστικά ζητήματα και δευτερευόντως, αλλά πολύ σημαντικά, στο τίμημα της εξαγοράς της αγροτικής γης από τους αγρότες. Η τελική κατάληξη αυτού του ζητήματος θα είναι αυτή, κατά πολύ μεγάλο ποσοστό. Οι αγρότες θα κληθούν να αγοράσουν τα κτήματα τα οποία καλλιεργούν εδώ και χρόνια, αν θέλουν να συνεχίσουν να τα καλλιεργούν. Μιλάμε για αγροτεμάχια, ξαναλέω, που εκχερσώθηκαν διαχρονικά από το 1945 Μάλιστα. μέχρι και το 2007. Άλλως, κάποια στιγμή θα δουν τις επιδητήσεις τους να χάνονται, θα δουν τα αγροτεμάχια τους ενδεχομένως να αποβάλλονται από τα εκάστοτε δασαρχεία. Και νομίζω ότι η πληγή αυτή θα ξεπεράσει κατά πολύ τα οικονομικά δεδομένα και θα δημιουργήσει κοινωνικά ζητήματα πρώτης γραμμής. Φανταστείτε ότι υπάρχουν χιλιάδες καλλιεργητές σε επίπεδο κεντρικής Μακεδονίας. Κύριε Βαλιάνο, με ένα ναι ή ένα όχι πρέπει να πάει η χώρα σε εκλογές, για να κλείσουμε με ένα πολιτικό σχόλιο λόγω όλων αυτών που... Κοιτάξτε λίγο, θα σας απαντούσα με ένα ερώτημα. Τι πάει καλά στην Ελλάδα σήμερα για να... Μπορούμε να πούμε ότι η κυβέρνηση η οποία βρίσκεται αυτή τη στιγμή στα πράγματα δουλεύει κατά τέτοιο τρόπο ώστε έστω και ένας Έλληνας από αυτούς που είχαν πιστέψει τις υποσχέσεις αυτής της κυβέρνησης να είναι σήμερα σε καλύτερη μοίρα από ό,τι ήταν τον Δεκέμβριο του 2014. Νομίζω ότι κανείς, όσο και αν ψάξει κανείς, δεν θα βρει έναν τέτοιο Έλληνα. Νομίζω ότι όσο παραμένει αυτή η κυβέρνηση, έχει πάρει το χρόνο της, κλείνει σχεδόν 2 χρόνια ζωής. Περάσαμε από πολλές φάσεις ψυχοδραμάτων, επιτρέψτε μου τη λέξη, αυτής της κυβέρνησης και νομίζω ότι σήμερα πλέον είναι επιτακτική ανάγκη να δοθεί μια λύση να πάμε στην επόμενη μέρα. Να παραδώσει τη σκητάλη όμως ένα κόμμα όπως είναι η Νέα Δημοκρατία που ενδεχομένως θα αναγκαστεί αυτή να υπογράψει ένα 4ο μνημόνιο, κύριε Βαλιάνο. Εδώ στην Ελλάδα έχει εγκαθιδρυθεί μια γενική κατάθλιψη. Κανείς δεν προσδοκά πλέον τίποτα και αν θέλετε έχει η ψυχολογία και το Έλληνα και το επαγγελματία βάσει των πραγματικών συνθήκων πέσει σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Νομίζω ότι η πολιτική αλλαγή είναι προαπαιτούμενο για να ξανασηκωθούμε στα πόδια μας. Έρχεται η πολιτική αλλαγή με εκλογές. Μια... Δηλαδή, σας ρωτάω τώρα σύντομα, πρέπει να κλείσουμε. Ένα λεπτό έχουμε. Εδώ νομίζω ότι υπάρχει σοβαρή ιδεολογική διαφορά ανάμεσα στο ΣΥΡΙΖΑ και στη Νέα Δημοκρατία. Και νομίζω ότι επειδή το κράτος δεν έχει χρήματα να ενισχύσει την οικονομία και να ενισχύσει τους πολίτες, αυτό θα πρέπει να έρθει από την ιδιωτική πρωτοβουλία, από τον ιδιωτικό τομέα. Εάν νομίζετε και βλέπετε εσείς ότι η παρούσα κυβέρνηση ενισχύει τον ιδιωτικό τομέα, η οποία θα στηρίξει την οικονομία στην χώρα μας, τότε καλώς κάθεται. Αν νομίζετε ότι έχει διαφορετική εντύπωση, τότε νομίζω ότι ένας από τους λόγους για τους οποίους αυτή η κυβέρνηση θα πρέπει να παραδώσει τη σκητάλη στην επόμενη, είναι και αυτός. Η ανάκαμψη της οικονομίας και η πολιτική αλλαγή. Σας ευχαριστώ, κύριε Βαλιάνο, για την παρουσία. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ πολύ.